Καλησπέρα σε όλους τους παιχτούρες, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο unboxing από το team μου. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο part unboxing από το team μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα επιστρέφουμε πίσω σε νέο βίντεο unboxing να συνεχίσουμε το ξεπακετάρισμα των προϊόντων. Το έχω από εδώ και κοίταγα από εδώ. Των προϊόντων που είχαμε ξεκινήσει στο πρώτο επεισόδιο, στο προηγούμενο βίντεο που σας άρεσε αρκετά. Σπάστε και αυτό το πέρα το επεισόδιο για να έρθουν και άλλα τέτοια βιντεάκια unboxing για να βλέπετε κι εσείς προϊόντα πριν να αγοράσετε κάτι. Να δείτε αν αξίζει και όχι. Σήμερα θα είμαι πιο αυστηρός καθώς τα προϊόντα είναι διαφορετικά είδη μαζεμένα σε ένα σακουλάκι. Καθώς σήμερα τα προϊόντα που θα παρουσιάσουμε δεν έχουν κάποιο θέμα, έχω πάρει διάφορα πραγματάκια. Δεν είναι gaming, έχουμε διάφορα γκατζετάκια και ωραία πραγματάκια και θα είμαι αυστηρός σήμερα. Το έβαλα στόχο για σήμερα να είμαι αυστηρός. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να δείτε τι πραγματάκια θα ξεπακετάρουμε. Σπάστε το κουμπί του like άμα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο για να βοηθήσετε και εμένα να μου στέλνουν το τέμο διάφορα προϊόντα. Πείτε μου στα σχόλια ποιο προϊόν από όλα αυτά που παρουσιάσαμε σας άρεσε περισσότερο σε σχέση ποιότητα, τιμή και ποιότητα. Δεν βλέπετε εσείς με αυτό που βλέπετε και την τιμή του ή γενικά ποιο προϊόν σας άρεσε περισσότερο η ιδέα του. Κάτω στα σχόλια σας, περιμένω στο τέλος του βίντεο, να τα δείτε όλα. Λοιπόν, παιχτούρες, με τον κωδικό που σας έχω κανονίσει, θα πάρετε για όλους τους χρήστες, ισχύει αυτό, θα πάρετε κουπόνι 100 ευρώ. Και πώς θα πάρετε αυτό το κουπόνι, θα πατήσετε τον κωδικό DUV3455. Ισχύει για όλους τους χρήστες, είτε έχετε αγοράσει ξανά είτε όχι. Και τώρα για νέους χρήστες που κάνουν πρώτη φορά αγορά, νέους χρήστες δηλαδή, πιάνεις τώρα το λογαριασμό και πας να προαγγείλεις πραγματάκια. Έχουμε τον κωδικό DUW3455 και στο καλάθι σας 70% έκπτωση σε ό,τι και αν πάρετε. Σας βγαίνει σχεδόν τζάμπα, παραγγέλνετε πράγματα 100 ευρώ και σας έρχονται με 30. Οπότε αξίζει να βάλετε όσο περισσότερα. Ελπίζω να πάρετε καλά πραγματάκια. Και σας έχω και τα link από κάτω να πατήσετε κατευθείαν εκεί να σας πετάξει στο site. Κατεβάστε όμως το τέμο από τα link που σας έχω για να βοηθήσετε και εμένα και να πάρετε τις ανάλογες εκπτώσεις και τα κουπόνια. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μικρούλι που πιάνω εδώ μέσα, δεν ξέρω τι είναι, να το ξέρω τι είναι. Ρολογάκι είναι, το βλέπετε, 12:34 λέει εδώ πέρα. Ρολογάκι, ξυπνητήρι, μικρούλι είναι, ωραίο, ματζόβενο και πιστεύω θα είναι ωραίο έτσι να το έχεις μέσα στο δωμάτιό σου και ξυπνητήρι αν θέλεις. Εγώ δεν ξυπνάω με ξυπνητήρια, οπότε λοιπόν. Με το που ανοίγουμε τη συσκευασία δεν έχουμε κάτι, ένα manual, το αφήνουμε στην άκρη, δεν πιστεύω τώρα να χρειαζόμαστε manual. Έχουμε καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο καταλήγει σε USB, οπότε μπαίνει σε ένα απλό φορτιστή κινητού ή στην τηλεόρασή σου ή όπου έχει series USB τέλος πάντων. Οπότε μέσα εδώ στις φούσκες έχουμε το ξυπνητήρι, ρολογάκι, πολύ πλαστικό είναι ρε φίλε. Θα έχει φωτεινότητα όπως φαίνεται εδώ πέρα. Έχει μια οθονούλα εδώ, έχει ζελατίνα απ' έξω. Θα την κάνουμε, ακούστε. Satisfying, αυτοκολλητάκι ήταν αυτό. Βλέπω εδώ περίπου τα νούμερα, δεν ξέρω αν περνάνε σε εσάς κάπου στην οθόνη. Πίσω εδώ έχουμε διάφορα κουμπιά, το οποίο το πρώτο είναι down, up, να πηγαίνεις αλλάζεις τα πάνω κάτω λογικά του στο μενού. Έχει και μπαταρία. Αν λογικά θα θέλει, λειτουργεί και με μια μπαταρία 3α, ή με τροφοδοσία 5V. Οπότε έχεις δύο εναλλακτικές, ή μπαταρία ή τροφοδοσία. Μάλλον με μπαταρία θα βάλω εγώ. Θα πάμε να το δοκιμάσουμε λίγο τώρα στο PC. Τώρα άμα έχεις μπαταρίες αξίζει, δεν αξίζει να βάζεις καλώδια τώρα, το βάζεις εκεί σε μια κρούλα. Να το, ωραίο ρε φίλε. Τι ώρα περνάει. Το βλέπετε κάτω εδώ εσείς, δεν αξίζει να το βάλω πάνω. Τι ώρα περνάει. Και πάμε να βάλουμε την ώρα που έχουμε τώρα, 10:44 λογικά. Down, up, έχει και φωτεινότητα βλέπετε, χαμηλώνει για το βράδυ. Αυτό για μέρα, να φαίνεται καλά. Τούμπανο. Έχει αλάρμ, βλέπετε, αλάρμ εδώ. Έχει και θερμοκρασία. 23 βαθμούς λέει, κάτσε να δω λίγο στο air condition που έχει και αυτό θερμόμετρο. Πόσο έχουμε. Παιδιά δουλεύει τούμπανο, 23 βαθμούς. Έλα ρε φίλε, πολύ καλός. Αυτό και σε Fahrenheit και σε θερμοκρασία με Κελσίου. Μάλλον θα χρειαστούμε πρώτη φορά το manual. Κάτι θα λέει εδώ μέσα. Press and hold mode. Για να δούμε. Για να μπει σε 24ωρο. Να το. Ωραία. Και με το πάνω κάτω αλλάζει 12ωρο. Να το, το βρήκα. Η ώρα είναι 10. Με τα mode πατημένα και αυτά πας.
μετά πατάς ξανά μια φορά το mode και αλλάζει σε λεπτά. Οπότε πάμε πίσω καλύτερα. Και είναι έτοιμο, τούμπανο. Μετά δεν θέλω για το ξυπνητήρι και αυτά, θα τα βρω. Έχουμε 10 και 50 την ώρα. Μετά πας εδώ πατημένο το mode, σου βγάζει 4 δεκάτου. Πανέμορφο. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτό. Η οθονούλα του είναι αρκετά φωτεινή και μέσα στο φως που βλέπετε δείχνει την ώρα μια χαρά. Βάζετε μια μπαταρία ΑΑ να μην έχετε συνέχεια τροφοδοσία ή να το έχετε συνέχεια στην τροφοδοσία. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, λογικά θα κρατήσει. Το συγκεκριμένο κοστίζει στα 7,49. Η 7,49 είναι αρκετά πλαστικό, αλλά έχει ωραία φωτεινή οθόνη στο μπροστά μέρος που του δίνει πόντους, πιστεύω αυτό. Έχει και τη θερμοκρασία, έχει και mode με ξυπνητήρι και με αυτά. Έχει και την ώρα, πολύ φωτεινή, πολύ ωραία. Ημερομηνία. Θερμοκρασία ξανά πέσει 26. Θα το αφήσουμε, λογικά θα πέσει κι άλλο, επειδή το κατάγαμε πριν ήταν. Οπότε έχει και το θερμόμετρο που δουλεύει σχετικά καλά. Την πρώτη χρήση είδατε ότι ήταν 23 ακριβώς όσο έλεγε και το τηλεκοντρόλο από το air conditioner. Οπότε να του βάλουμε ένα 8 στα 10. 7,5 ευρώ βρίσκεις και καλύτερα απλά ρολογάκια, αλλά αυτό είναι ωραίο. Τι να πιάσω. Τι είναι αυτό. Θα πιάσουμε αυτό το κουτάκι εδώ πέρα. Τι είναι, θα δούμε τώρα με το που το ανοίξουμε. Λογικά ξέρω ότι είναι από το βάρος και μόνο. Και λογικά είναι κάποια σετ κατσαβιδιών που έχω παραγγείλει και είναι σετ 115 σε ένα. Για να το αφήσουμε στην άκρη και δείτε εδώ πέρα. Δείτε τι έχει μέσα. Έχει πάρα πολύ μικρά κατσαβιδάκια. Αυτά είναι για λεπτοδουλειές. Έχει και κλειδί για καστάνιες και τέτοια. Πίσω έχουμε τα εργαλεία. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε να ανοίξουμε το πίσω μέρος που βλέπετε εδώ πέρα τι έχει. Έχει τη βάση του κατσαβιδιού. Αυτό τι είναι, σπατουλάκια λογικά για να βγάζεις μικρές επιφάνειες. Έχει κάποια σπατουλάκια εδώ πέρα. Πολύ του πάνω φαίνεται, παιδιά. Έχει και σαν τσιμπιδάκι, βλέπετε. Έχουμε βεντουζίτσες. Έχουμε το pin που βγάζεις τη SIM card. Έχει αυτό εδώ πέρα. Είναι για να μπαίνει. Α, εύκαμπτο ρε φίλε. Βάζεις μπροστά τη μητούλα. Εύκαμπτο με λαστιχένιο τέτοιο, όχι πολύ εύκαμπτο να λυγείς τελείως, είναι για να γυρίσεις κιόλας. Μπαίνει τώρα αυτό εδώ πέρα. Πολύ ποιοτικό αυτό. Και αυτό πίσω εδώ, όπως βλέπετε, η βάση του είναι περιστρεφόμενη ώστε να το ακουμπάς πίσω εδώ στον καρπό σου και με την κίνηση αυτή να το γυρνάς και να μην χρειάζεται να τα αφήνεις, να τα αφήνεις. Το κρατάς πίσω εδώ, έτσι, και γυρνάς μόνο το μπροστά και ξεβιδώνεις. Μπαίνει αυτό εδώ. Έχουμε το εξάρτημα το άλλο που μπαίνει μπροστά ή όχι. Όχι, αυτό είναι για αλλού. Οπότε είναι ο αστεδό. Μπαίνει αυτό μπροστά, μαγνητικό. Έχει επέκταση για να μπει λίγο πιο βαθιά σε PC και τέτοια. Για PC είναι ό,τι πρέπει, γιατί είναι για μικροπράγματα αυτά. Έχουμε τώρα εδώ μέσα τις μύτες. Πάρα πολλές μύτες. Έχουμε τέτοια που βγάζεις. Ήθελα ένα τέτοιο, γιατί είχα ανοίξει το controller από το PlayStation. Και δεν έμπαινε το δάχτυλο, ήθελε κάτι τέτοιο να βγάλεις. Άμα δείτε τι μύτες έχει εδώ, θα πάθετε σοκ. Δείτε εδώ τι χαμός γίνεται. Με αστεράκια, με... Και έχει και κλειδάκια μικρά, 5,5, 5 άρια, 4,5, μέχρι 2,5. Και αυτό δείτε το, δεν είναι ψεύτικο, αρκετά ποιοτικό. Τέλεια και βαλιτσάκια έτσι μέσα, το έχεις στην εργαλειοθήκη σου, μια χαρά. Το συγκεκριμένο κοστίζει στα 9,89, στα 10 ευρώ. Έχει διάφορες μητούλες για λεπτοδουλειές, όπως είπα. Δεν είναι για να πας να βιδώσεις τοίχο και τέτοια. Δεν έχει βίδες, δεν έχει μύτες μεγάλες. Έχει πάρα πολύ ψηλούτσικες μητούλες που είναι χρήσιμες για ρολόγια, για τέτοια πραγματάκια. Θα του βάλουμε ένα 7,5 στα 10 το συγκεκριμένο. Πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο προϊόν. Τι είναι αυτό, ένα καπέλο είναι. Πήρα ένα καπέλο να συμπληρώσω και την παραγγελία. Έχει και το βουνό εδώ πέρα με ένα δέντρο, έλατο. 3,80. Καπελάκι με δίχτυ το μισό, το υπόλοιπο κανονικά μπροστά. Ωραίο χρωματάκι. Ωραίο σχεδιάκι εδώ μπροστά. Άνετο, μια χαρά. Καπελάκι, ένα 8 στα 10, μια χαρά. Θα το πιάσω κατά τύχη και ό,τι πιάσει. Τι έπιασα. Κι άλλο παραλλαγής. Και αυτό για να συμπληρώσω την παραγγελία. Βραχιολάκι έτσι πλεκτό όπως βλέπετε. Και έχει και τι, και πηξίδα πάνω στο κούμπομά του. Λογικά δουλεύει, γυρνάει. Το έχουμε εδώ, τσακ. Να το. Βραχιολάκι και το έχεις και έτσι από εδώ πάνω, βλέπεις και την πηξίδα. Αν έχεις πάει σε ένα βουνό και δεν ξέρεις πώς να φύγεις. Βραχιόλη επιβίωσης με σφύρα και πηξίδα. Ρε, έχει και σφυρίχτρα ρε. Αυτό εδώ είναι σφυρίχτρα.
για το βραχιολάκι, την ποιότητά του εδώ, το σκηνάκι και αυτά, του βάλουμε ένα, και έχει τη σφυρίχτα και το, την πηξίδα και καλά, του βάλουμε ένα 5 στα 10. Εντάξει, απλά για να συμπληρώσω την παραγγελία το έβαλα. Τι να φέρω τώρα, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Το έχω ανοίξει για να δω τι ήταν μέσα, να ξέρω τι γίνεται. Τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω, θα είναι καλό, δεν θα είναι. Είναι 3-4 σε ένα πράγματα. Φως. Έχει αυτό το G της Google, αντιγραφή. Έχει ξυπνητήρι. Έχει ρολογάκι όπως έχει και εκείνο εκεί το ρολόι που έχουμε. Αυτό μπορώ να το βάλω κάπου αλλού, να έχω αυτό για φωτιστικό και ξυπνητήρι και τέτοιο. Έχει ηχείο, ενσωματωμένο. Έχει επίσης φορτιστή, ασύρματη φόρτιση. Βλέπετε εδώ πέρα το κινητό που του βάζεις και φορτίζεις. Θα το δοκιμάσουμε, δουλεύει ή δεν δουλεύει. Οπότε δεν θέλω να χάσω χρόνο. Α, το φορτίζεις και μπορεί να τα ακούσεις και ασύρματα. Έχει μπαταρία. Use time 2-3 ώρες. Σαν ηχείακι ασύρματο, το παίρνεις κάπου αλλού. Και λοιπόν, όπως βλέπετε, παιχτούρες μου, από κάτω αυτό είναι το φωτιστικό σε σχήμα G. Αρκετά όμορφο. Ποιοτικό. Δεν το λες, είναι πλαστικό. Πλαστικό θα ήταν, τι θα ήταν, μεταλλικό, αν πεις. Εδώ μπροστά έχουμε οθονούλα. Να βλέπουμε το ρολόι, να ρυθμίζουμε ξυπνητήρια και τέτοια. Έχουμε 4 κουμπιά mode, δεξί και αριστερό, για να αλλάζεις πίσω και μπροστά τα tracks. Και έχουμε και επίσης start and stop. Ή να απαντάς σε κλήσεις και τέτοια, άμα το έχεις συνδεμένο το τηλέφωνο σου, ή να σταματάς τη μουσική. Από πάνω εδώ είναι για μαγνητική φόρτιση, ασύρματη φόρτιση. Έχουμε. Α, συνδέεις και το κινητό σου με AUX εδώ πέρα. Άμα δεν θες με Bluetooth. Made in China λέει. Και το Type-C και έχει και microcard, καρτούλα για να περάσεις τραγουδάκι και να το παίζεις μόνο από εδώ, να μην χρειάζεσαι να συνδεθείς με το τηλέφωνο σου. Όπα! Bluetooth mode. Δείτε τι όμορφο που είναι. Άσπρο. Παιδιά, είναι τούμπανο. Δεν ξέρω αν περνάει σε εσάς. Εδώ έχει ένα... παίζει έτσι color cycle, το φέρνει... Τι τούμπανο είναι αυτό, ρε. Και έχει και αυτό με μπλε και κίτρινάκι. Δείτε τι ωραία εφέ. Σταθερό. Όχι, δεν είναι σταθερό. Δείτε. Κοκκινάκι με μοβ που φέρνει σβούρες. Και από πάνω εδώ μοβάκι. Και αλλάζει. Αυτό είναι τούμπανο. Δείτε τι ωραίο που είναι, ρε παιδιά. Δείτε το τι όμορφο. Και αλλάζεις. Και αυτό, αυτό φαίνει πίσω. Τούμπανο. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτό το σταθερό, το ωραίο, το πορτοκαλί, το απαλό. Σε άσπρο, άμα θες. Μοβάκι. Και αυτό που είναι πανέμορφο και αυτό. Θέλω να το βάλω στο αρχικό του, το πορτοκαλί, το πέρασα. Ας το δώσω στο άσπρο. Φτάνει μέχρι πόσο η ένταση. 16. Ένα το ήχο έχει. Για να δούμε, έχει ασύρματη φόρτιση που λέει. Δεν πιάνει. Που σέλει έτσι. Φορτίζει. 88% ασύρματη φόρτιση. Τώρα μόλις φορτίζει αφήνει την ώρα με ένα ανοιχτό, δεν φαίνεται σε εσάς. Για πάμε να βάλουμε ένα βιντεάκι μου να παίξει. Π.χ. ένα Mon Bazoo. Πήγα σε Car Meetup. Του χιάκι είναι εκεί. Καλησπέρα σε όλους τους παιχτούρες, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Mon Bazoo. Επιστρέφω πίσω λοιπόν μετά από αρκετές μέρες. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να γράψω ένα πιο γρήγορο επεισόδιο για να το ανεβάσω. Οπότε σήμερα σκάσαμε εδώ με νέο επεισόδιο. Μια χαρά! Έχουμε να κάνουμε αρκετά πραγματάκια. Πάμε να. Είναι μια χαρά. Το συγκεκριμένο φωτιστικό, παύλα ηχείο, παύλα φορτιστή, παύλα ξυπνητήρια και τέτοια κοστίζει στα 12 ευρώ, λιγότερο από 12 ευρώ. Με τους κωδικούς και αυτά μπορείτε να πάρετε και έκπτωση. Λιγότερο από 12 ευρώ. Οπότε για φωτιστικό και μόνο και για ηχιάκι είναι μια χαρά. Ό,τι έχω. Ό,τι έχω. Car vacuum λέει. Σιγά μην είναι για το αυτοκίνητο αυτή η σκούπα εδώ. Είναι για PC μέσα, μικρές δουλειές και αυτή η μικρό σκουπιδάκια. Λοιπόν, τα ανοίγουμε εδώ με το κουπιδάκι μας. Φιλτράκι. Είναι δώρο από ό,τι λέει στο πακέτο. Έχουμε αυτή τη σκουπίτσα που είναι με τις βουρτσούλες εδώ πέρα για μικροπράγματα. Έχουμε ακόμα για λεπτότερες, για πιο λεπτά σημεία, χωρίς βουρτσάκι μπροστά όμως, πλαστικό, να χωθεί μέσα και το βουρτσάκι. Και εδώ έχουμε το πιστολάκι. Πιστολάκι το λέω γιατί είναι σαν πιστόλι, αλλά είναι σκουπάκι.
Να το. Έχει και φελιζόλι εδώ. Ω, δουλεύει ρε. Έχει μπαταρία. Έχω γεμίσει χαρτιά πάλι κάτω εδώ. Λοιπόν, αυτό μέσα εδώ είναι ο αποθηκευτικός χώρος. Κάνεις μια κραπ-κραπ, το έβγαλες. Μετά κάνεις κάπως έτσι, βγάζεις το φίλτρο. Εδώ σταματάει η σκόνη, δεν περνάει μέσα. Γι' αυτό είναι και το φίλτρο, για να μην περάσει μέσα στο μοντεράκι εδώ πέρα και γεμίσει η σκόνη και πάει, διαλύθηκε μετά. Κοίτα αέρα που βγάζει. Και είναι βαρύ αυτό. Και έχεις εσύ τώρα εδώ πέρα, βάζεις αυτό μπροστά. Ή το έχεις έτσι και κάνεις πιο μικρές επιφάνειες. Ή βάζεις και αυτό εδώ μέσα, γιατί αυτό εδώ μέσα μπαίνει, να το. Και κάνεις έτσι σαν βουρτσάκι και μαζεύεις και άλλα. Τώρα δεν έχω και σκουπίδια εδώ, να δω κάτι. Ναι, βγαίνει και σε πρασινάκι. Η συγκεκριμένη όμως είναι στα 17 ευρώ όπως βλέπω. Ακριβούτσικη. Ε, εντάξει. Δεν είναι κάτι. Το φίλτρο έχει εδώ πέρα, ρουφάει αέρα από εδώ, τον πετάει πίσω εδώ. Πιο πολύ αέρα βγάζει εδώ από ό,τι ρουφάει μου κάνει. Το χαρτί. Είναι βαρύ. Τώρα μικροσκοπιδάκια τέτοια σίγουρα θα τα ρουφάει. Έτσι έχουμε αυτό σκισμένο εδώ το χαρτί. Τα βλέπετε. Ξέρετε τι το πήρα. Για το PC μέσα. Κάνεις λίγο τη σκόνη κάτω. Είσαι μια χαρά. Εννοείται πως είχε καλώδιο εδώ μέσα. Άμα πάρεις προϊόντα από το team μου μια δεκαριά, θα γεμίσεις καλώδια. Δεν ξέρω σε χρόνο πόσο κρατάει η μπαταρία του, αλλά από ό,τι το βλέπω είναι αρκετά ρουφάει, μια χαρά πλαστικό είναι. Του βάλουμε ένα 7,5 στα 10 για 16 ευρώ. Κι άλλο τέτοιο. Αυτά είναι τώρα, τα βάζουμε να συμπληρώσουμε τις παραγγελίες εμείς. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι τώρα. Έχουμε βέλκρο, όπως βλέπετε, και κουμπάκι έξτρα, κραπ και βέλκρο. Μπαίνεις στη ζώνη σου, ή με βέλκρο ή με το κουμπάκι, ασφαλίζεις το παντελόνι σου και εδώ τι έχουμε, είναι για να μπαίνει το μπουκάλι και να το κρεμάσεις εδώ στο παντελόνι σου, να μην το έχεις στο χέρι σου. Για όποιους πηγαίνουν στη φύση, να έχουν το μπουκαλάκι τους εδώ στο πλάι στο παντελόνι τους, να μην το κρατάνε στο χέρι τους συνέχεια. Κραπ, έχει και κλειψάκι. Εδώ μπορεί να βάλεις κάτι άλλο εσύ. Τσακ. Ανοίγει αυτό, εφαρμόζει το μπουκάλι εδώ. Το κλειψ είναι για αυτό το λόγο. Κραπ, πίνεις νερό. Κραπ, το ξανακουμπώνεις, να μην κάθεσαι ξεκουμπώνεις και τέτοια. Με ένα κλειψάκι έφυγες. Στα 70 λεπτά. Πάρε ένα 9 στα 10 και έφυγες. Τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα, τι μου φέρεις εσά, το ξυλοκοπήσα πεις τώρα? Όχι, δεν είναι ξυλοκοπήσα, το δεις τώρα τι είναι. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, τι μας έφερες, τι ειδήσεις φέρνεις εσά το πες. Ταμπλετάκι, το οποίο γράφεις διάφορα πραγματάκια, πατάς εδώ, σβήνει, έφυγαν αυτά που ήταν εδώ, βλέπετε. Έχει και μαγική πένα εδώ πέρα, να τι. Και κάθεσαι όπως είσαι εδώ και γράφεις. Φαίνεται, φαίνεται σε εσάς. Πατάς το κουμπάκι εδώ, σβήνει. Αυτό και για παιδάκια κάνει και για τέτοια να ζωγραφίζουν και έχει και κλείδωμα αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο, πού είναι, να το. Έχει πίσω εδώ ένα τέτοιο, το οποίο κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Τώρα στο κλείδωμα γράφεις εδώ και άμα πατήσεις εδώ δεν σβήνει το κουμπί. Βλέπετε, έχει μείνει. Έχει ένα κουμπάκι εδώ πίσω, κουμπάκι. Σαν ονόφι είναι, το πας το διακόπτει από την άλλη και έχει σβήσει μόνο του. Και όταν είναι ξεκλειδωμένο όμως, γράφεις, πατάς το κουμπάκι και σβήνει. Τίποτα, πανάλαφρο είναι αυτό, δεν έχει τίποτα μέσα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, πώς γράφεις, αλλά γίνεται. Σήμερα πρέπει να φτιάξω βίντεο για το demo. Και βλέπετε πάνω τα γράμματα είναι μπλε, όσο κατεβαίνουν πρασινίζουν και στο τέλος πορτοκαλίζουν και κάτω εδώ ξαναγίνονται κάπως μπλε. Έτσι για σημειώσεις, για πλάκα είναι μια χαρά. Πατάς, πάνε οι σημειώσεις. Δείτε εδώ τι έφτιαξα, αριστούργημα. Δεν σβήνει τώρα, αλλά τώρα όλο αυτό που έκανα πάει. Τάμπλετ με οθόνη LCD για γράψιμο 340. Έτσι για παιχνιδάκι χαβαλέ να γράψει τίποτα σημειώσεις και τέτοια μια χαρά είναι. Οπότε του βάζουμε ένα 7,5 στα 10 και σε αυτό και προχωράμε. Έχουμε κι άλλα, τι νομίζετε, τελειώσαμε? Να. Πιστεύω ένα από τα καλύτερα προϊόντα που θα φτιάξουμε σήμερα και το πιο ποιοτικά πιστεύω είναι
Coffee Scale. Είμαι τρελαμένος με τον καφέ και ήθελα μια καλή ζυγαριά. Τώρα δεν θα δίνα 50-60 ευρώ για ζυγαριά, οπότε πήρα από το Temu μία με 15,5 ευρώ κοστίζει συγκεκριμένη. Με Type-C και αυτή φορτίζει και ασύρματη. Αρκετά βαρύ προϊόν και πιστεύω θα είναι και καλό. Να είμαστε λοιπόν μικρούλα, ωραία. Και βαρύ προϊόν. Έχει και μπαταρία λογικά μέσα, γι' αυτό. Τι είναι αυτό, είναι. Κι άλλο USB Type-C. Έγινε χαμός εδώ, κάποιος θα μαζεύει μετά από αυτό το unboxing. Πού είναι το τέτοιο, πού γράφει. Έχει καπάκι. Α, έχει εδώ να ανοίξει κιόλας. Να τα γράφει εδώ πέρα. Έχει και χρόνο εκχύλησης. Α, γράφει και τα 0,2. Για να δω το καλώδιο αυτό. Ζυγίζει 7,6 λέει η γραμμάρια. 7,5. Εκεί σταμάτησε. Το χαρτί αυτό πόσο ζυγίζει λέτε. Να δούμε. 3 γραμμάρια λέει. Δεν έχουμε κανένα 0,2 τέτοια. Το φίλτρο 10,6. Αυτή η φαλτσέτα λογικά θα είναι κανένα. Να δούμε, θα το πετύχω. 350 γραμμάρια. 110 μόνο. Του βάζω 10 στα 10 εγώ. Γιατί είναι για το λόγο που το θέλω. Είναι για καφέ. Δεν είναι απλή ζυγαριά, έχει και χρονόμετρο. Μετράς και την εκχύληση και τα γραμμάρια και τα ml και αυτά. Οπότε είσαι κομπλέ. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο προϊόν που κοντεύουμε στο τέλος. Άλλο ένα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό εδώ πέρα τι είναι. Φακό. Πάλι πήρα φακό. Δεν κρατήθηκα. Είδα ότι είναι super bright light, έτσι όπως έλεγε. Φακός. Bright, super bright φακός με δυνατότητα zoom. 6,30 κοστίζει. Αυτός είναι ο φακός. Έχει και το κορδονάκι εδώ πέρα να το περνάς το χέρι σου. Κάτσε να μην κολλήσει εκεί μέσα. Αυτό είναι πλαστικό. Από εδώ φορτίζει. Από εδώ ανάβει. Και έχει ένα LED μέσα. Βλέπετε, θέλετε να σας ανάψω στα μάτια τώρα. Θέλετε, πάρτε το. Είναι έτσι. Κάνει zoom. Όχι. Μικραίνει και κάνει zoom. Τι κάνει τώρα αυτό. Έχει φως. Έχει φως, ρε παιδιά. Ένας άλλος μικρούλης, άμα θυμάστε στο προηγούμενο unboxing που είχα ξαναπαρουσιάσει, ήταν πιο φωτεινός, αλλά αυτός είναι με zoom. Εστιάζει μόνο εδώ, οπότε δεν ξέρω. Γιατί ο άλλος, ο μικρότερος που ήταν και πιο φθηνός, στα 3 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έχει να χαμηλώσει σκάλα. Έχει και στρόμπο, αυτό όπως το λέει. 1-2 σκάλες χαμηλότερη. Έπρεπε να πάρω κανένα τέτοιο, μαρκούτσι. Τώρα έτσι εκεί λέω, έδειχνε κάτι φωτογραφίες, γίνεται μέρα εκεί, αλλά δεν είναι τόσο καλός. 6,5 ευρώ, τέρμα φωτεινό δεν το λέω, να με στραβώσει. Όπως λέει εδώ πέρα, bright είναι φωτεινός, αλλά super bright δεν είναι. Οπότε γι' αυτό, επειδή με κοροϊδέψαν, θα πάρει ένα 6. Επόμενο και τελευταίο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα, το έχω ξανανοίξει εγώ. Το έχω πατήσει λίγο, έχει πατηθεί και στη μεταφορά του, δεν πειράζει. LED Starry Projection Light. Τι είναι αυτό τώρα. Έχουμε και το τηλεκοντρόλ του. Α, αυτό εδώ πέρα φορτίζει ακόμα το κινητό. Ρε, αντί να φορτίσει αυτό έπεσε. Από 87 έπεσε στα 86 το κινητό. Για ασύρματη φόρτιση αυτό μην το περιμένετε. Δεν φορτίζει. Ηχιάκι και τέτοιο όπως είπαμε, μια χαρά. Πάμε στο επόμενο, δεν είναι με τα υψη αυτό, είναι με τα micro, τα απλά. Να σας βράσω τώρα. Να βγάλουμε το φωτιστικό, να βάλουμε αυτό. Τώρα είναι το τελευταίο προϊόν αυτό. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε τώρα. Αυτό εδώ είναι. Προτζεκτοράκι. Έχει μέσα λιντάκια, απλά όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει ένα σχεδιάκι στο πλαστικό του εδώ. Και αυτό κάνει διάφορα εφεδάκια πάνω, στο ταβάνι. Οπότε πάμε να βγάλουμε αυτό. Α, ναι, αυτό παίζει έτσι. Έχει φως, χωρίς ρεύμα. Έχει μπαταρία, είπαμε. Κρατάει 2-3 ώρες. Οπότε κομπλέ είμαστε. Να έχει το background. Τώρα θα βάλουμε αυτό εδώ. Το συνδέουμε. Και κάνει εφέ, βλέπετε που μου κάνει εφέ. Τώρα αυτό κάνει στο ταβάνι διάφορα εφέ. Αλλάζει και χρώμα. Και έχουμε και εδώ Music 1. Stop.
Όχι, έχει τέτοιο. Έχει στην μπαταρία προστατευτικό. Stop. Το σταματάς. Το συνεχίζεις. Disco. Το σταματάς. Το συνεχίζεις. Music 1, Music 2, Music 3. Να σβήσω λίγο φώτα. Αυτό εδώ πέρα κάνει το εφέ, όπως βλέπετε, και αλλάζει χρωματισμούς. Αυτό μα είσαι σκοτάδι τελείως θα είναι τούμπανο. Μια χαρά είναι, έτσι για να γεμίζει λίγο το δωμάτιο το βράδυ. Αυτό πόσο κοστίζει? Με στράβωσε τώρα, τι το κοίταξα. Μαγική μπάλα φωτός, αστρικής νύχτας, ορόρα. Ορόρα, πού είμαστε στο Σαμπνότικα? 4,90. Μια χαρά, τιμιάκι είναι. Το κάνει αυτό που λέει, έχει και διάφορα εφέ, αν δεν κάνω λάθος. Για δωμάτιο έτσι, για παιδάκι, αυτά είναι μια χαρά. Είτε εδώ, μπάχαλα, να μαζέψεις αυτά. Αυτά, να τα ξαναβάλεις μέσα. Αυτά. Αυτά. Να δείτε τι τραβάμε εμείς που κάνουμε το unboxing μετά, ε. Μην νομίζετε ότι είναι αυτό και τέλειωσε. Και πάμε και σε άλλο unboxing που θα έρθει και αυτό. Μπορεί να έχει ανέβει πρώτα εκείνο και μετά αυτό. Θα δούμε πώς θα βγει. Αλλά ναι, πρέπει να μαζέψω και να φύγουμε σε νέο set. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια ποιο προϊόν σας άρεσε περισσότερο. Εμένα πιο πολύ μου άρεσε η ζυγαριά, η σκούπα. Μετά πάει το ταμπλετάκι που ζωγραφίζεις. Το φωτιστικό, αυτό εδώ πέρα σαν φωτιστικό, καλό είναι. Οπότε θέλω να μου πείτε ποιο προϊόν σας άρεσε και εσάς περισσότερο από ό,τι είδατε. Και να αφήσετε ένα like, να βοηθήσετε λίγο παραπάνω και εμένα για την προσπάθειά μου. Για να συνεχίσουν τέτοια είδους βιντεάκια με διάφορα προϊόντα, είτε από τέμου είτε από διάφορα unboxing. Πραγματάκια, οπότε θα τα πούμε στο επόμενο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους. Πάμε να μαζέψουμε τώρα, γιατί γίνεται χαμός, κακός χαμός.